Καλώς τους και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο που θα κάνουμε μαζί, ακόμη ένα unboxing, μια ακόμη συσκευασία που μου έχει έρθει από ένα ακόμη προϊόν το οποίο αγόρασα γιατί χρειάζομαι και θέλω. Είναι μια καινούργια βάση για τον υπολογιστή. Θα μου πείτε γιατί έχεις αγοράσει και τρίτη βάση ενώ έχεις ήδη τις άλλες δύο. Την αγόρασα γιατί η συγκεκριμένη, και είναι το κουτάκι αυτό που βλέπετε εδώ πέρα αυτή τη στιγμή, η συγκεκριμένη σηκώνει όλο το λάπτοπ επάνω, ενώ οι προηγούμενες δύο που έχω κάνουν απλά γωνία και το λάπτοπ, ενώ μεν σηκώνεται, δεν σηκώνεται πολύ ή τουλάχιστον όσο εγώ το χρειάζομαι και θέλω. Άρα λοιπόν αυτό εδώ αγοράστηκε, γιατί θα το δούμε αμέσως μετά μόλις το ανοίξουμε, σηκώνει όλο το λάπτοπ, δεν σηκώνει μόνο τη μία του πλευρά, άρα να μπαίνει σε γωνία. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ για να μην καμπουριάζουμε, να μην μας ενοχλεί στον αφιένα, να μην πονάμε γενικά. Είναι ένα προϊόν το οποίο αγοράστηκε από την Amazon της Γαλλίας, είναι από την εταιρεία Bleachwolf, είναι το συγκεκριμένο μοντέλο, το BW, όπως όλα τα προϊόντα της Bleachwolf, το ELS4. Και το ξεκαθαρίζω έτσι γιατί έχει δύο βάσεις αντίστοιχες που κάνουν το ίδιο πράγμα δηλαδή, και αυτό είναι το μοντέλο το 4. Είναι φτιαγμένη από αλουμίνιο, μπορεί να κρατήσει υπολογιστή μέχρι 8 κιλά, και έχει βάρος 1 κιλό. Εσείς μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην ξεχάσετε να πατήσετε το καμπανάκι ούτως ώστε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε βίντεο που ανεβαίνει κάθε Κυριακή γύρω στις 10 η ώρα το πρωί. Πάμε όμως να προχωρήσουμε για να δούμε το προϊόν, γιατί είναι κάτι το οποίο χρειάζομαι να χρησιμοποιήσω άμεσα λόγω δουλειάς από το σπίτι. Έχω το κοπίδι μου εδώ πέρα ούτως ώστε να προχωρήσουμε απευθείας και χωρίς να σας καθυστερώ, πάμε να το ανοίξουμε. Αυτό εδώ πέρα αγοράστηκε από την Amazon, για να σας πω την αλήθεια, γιατί ούτως ή άλλως όταν είδα ότι είχε βγει σαν προϊόν, δεν είχε ακόμη κυκλοφορήσει και έγινε κάτι τύπου σαν προπαραγγελία. Ήρθε στην Ελλάδα με δωρεάν μεταφορικά, δεν είναι όμως ένα προϊόν το οποίο το πουλούσε η Amazon και το έστελνε η Amazon. Το πουλούσε κάποιος άλλος μέσω της Amazon και το έστελνε αυτός ο άλλος. Σε μένα ήρθε με δωρεάν μεταφορικά δηλαδή. Συνεχίζω όμως εγώ το κόψιμο και το σκίσιμο. Η συσκευασία σαν συσκευασία είναι ένα απλό τετράγωνο το οποίο έχει μέσα το συγκεκριμένο. Αν το δούμε εδώ πέρα είναι αυτό εδώ, BW ELS4 όπως το βλέπετε. Και από πίσω γράφει απλά τα χαρακτηριστικά. Εδώ πέρα γράφει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε λάπτοπ και τάμπλετ μέχρι 17,3 ίντσες οθόνη, αλουμίνιο και σιλικόνη, και το συγκεκριμένο έχει μέγεθος όταν είναι διπλωμένο σε χιλιοστά 300x228x50 και το βάρος του είναι 1 κιλό. Σε χρώμα είναι ασημί. Συνεχίζουμε όμως για να ανοίξουμε το κουτί ούτως ώστε να μπορέσουμε αυτό να το δούμε. Η συσκευασία λοιπόν ανοίγει από εδώ ή παίζει να την άνοιξα και λάθος, αν καταλαβαίνω καλά, αλλά οκ, δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν, συνεχίζοντας, αυτό είναι όπως το βλέπετε και βγάζουμε το πλαστικό με τις φούσκες, ένα παιχνίδι το οποίο γενικότερα λατρεύουμε όλοι να παίζουμε, και πάμε να το δούμε τι έχει εδώ. Το κλασικό το χαρτάκι που έχει μέσα η Bleachwolf, που σου λέει αν είσαι ευχαριστημένος ή δυσαρεστημένος να επικοινωνήσεις μαζί τους ή οτιδήποτε αν χρειαστείς κάποια βοήθεια. Αυτό εδώ λοιπόν είναι το εξάρτημα, το συγκεκριμένο που είναι η βάση του υπολογιστή. Εδώ όπως το βλέπετε αυτό, να σας το γυρίσω και σωστά, αυτό εδώ είναι η πάνω η πλευρά, εδώ δηλαδή είναι που στέκεται ο υπολογιστής ή το tablet το οποίο μπορούμε να βάλουμε επάνω. Εδώ έχει ποδαράκια, γιατί όπως μπορούμε να φανταστούμε και να αντιληφθούμε, θα πρέπει το μηχάνημα που έχουμε βάλει επάνω κάπου να κρατάει αντίσταση για να μπορεί να μην πέσει. Όλο αυτό εδώ που βλέπετε είναι αλουμίνιο και έχει την αίσθηση της αμοβολής μπροστά πίσω. Εδώ, όπως επίσης και εδώ επάνω, έχει ποδαράκια, να τα πούμε έτσι, σιλικόνης, καθώς επίσης αν δούμε και την κάτω την πλευρά, αυτό είναι το σημείο το οποίο στηρίζεται πάνω στο γραφείο, στο τραπέζι, οπουδήποτε θα το βάλουμε. Όλο είναι με μέταλλο και η αίσθηση του είναι αυτή της αμοβολής. Έχει επίσης 4 ποδαράκια σιλικόνης. Εδώ γράφει αντίστοιχα το μοντέλο το οποίο κρατάμε στα χέρια μας, Bleachwolf Laptop Stand.
Και αν σας το ανοίξω, γιατί και εγώ τώρα το βλέπω μαζί σας, μπορώ να πω ότι είναι αρκετά σκληρό όσον αφορά το κομμάτι του να το ανοίξουμε ή να το κλείσουμε. Όσον αφορά το πόσο τα συγκεκριμένα μπορούν να ανοίξουν, δηλαδή η κλίση την οποία μπορούν να πάρουν, λόγω του βραχίωνα αυτού εδώ όπως βλέπουμε, φαντάζεται κάποιος ότι μπορούν αυτά εδώ πέρα τα συγκεκριμένα να ανοίξουν εντελώς. Πάμε να το δοκιμάσουμε τώρα για να βεβαιωθούμε. Αυτό λοιπόν, αν το κάνουμε ναι, ανοίγει εντελώς, πάει δηλαδή κάθετα και αντίστοιχα υποθέτω ότι και αυτό θα πάει, γιατί δεν έχει κάτι που να το φράσει ή να το σταματάει. Άρα λοιπόν, προσέξτε να μην σας πιάσει τις μπλούζες σας. Αυτό σε full ανοιχτό είναι έτσι. Αλλά σε κάθε περίπτωση το συγκεκριμένο δεν είναι ότι θα το χρησιμοποιήσουμε έτσι. Άρα αυτό το κλείνουμε ελαφρώς για να μπορούμε να έχουμε την κλίση, τη γωνία δηλαδή που θέλουμε για να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Από ό,τι βλέπετε εγώ γενικότερα παιδεύομαι λίγο, γιατί είναι αυτό που είπαμε ότι είναι σκληρό και δεν είναι εύκολο, άρα το λάπτοπ εδώ πέρα θα στηρίζεται. Θα σας το αφήσω εγώ εδώ για να βάλω το δικό μου τον υπολογιστή. Το λάπτοπ το δικό μου όπως το έχουμε δείξει και την άλλη φορά και έρχομαι τώρα εδώ και σας το βάζω. Θα το κρατήσω λίγο από εδώ γιατί υπάρχει κίνδυνος να πέσει. Αυτό λοιπόν που βλέπετε είναι έτσι. Δείτε το. Στηρίζεται έτσι. Να σας το κάνω και λίγο προς τα εδώ. Βλέπετε ότι το κρατάει στα πόδια. Μην με κοιτάτε εμένα τώρα που φοβάμαι. Φοβάμαι γιατί το λάπτοπ είναι 16 ίντσες, είναι βαρύ και το κρατάω με τα χέρια. Αν το είχα πάνω στο τραπέζι δεν θα υπήρχε ο ίδιος φόβος. Αλλά όπως το βλέπετε από εδώ, το κρατάνε τα πόδια του. Και αν το δείτε τώρα έχω μόνο το ένα το χέρι και στέκεται. Δεν θα έχετε κάποιο πρόβλημα ή οτιδήποτε και αν το δείτε από πίσω, κάθεται έτσι. Αυτό είναι το μέγεθος που προεξέχει ο υπολογιστής και πώς θα το καλύπτει. Οπότε εδώ είμαστε ασφαλείς. Λόγω του ότι είναι μέταλλο, όπως μπορούμε να αντιληφθούμε, εάν δεν είστε κι εσείς σαν εμένα, δηλαδή εάν στον υπολογιστή σας δεν φοράτε κάποια θήκη, να το πω έτσι, γιατί εγώ από κάτω στο δικό μου το λάπτοπ έχω την πλαστική τη θήκη που είχα αγοράσει και είχαμε δει σε άλλο βίντεο, εφόσον εφαρμόζει και φάπτεται εδώ πέρα επάνω ή κάτω η πλευρά, εάν είναι μέταλλο, όπως ας πούμε το δικό μου το λάπτοπ, θα τραβάει ουσιαστικά την θερμοκρασία που ανεβάζει το λάπτοπ, θα την απορροφάει αυτό και θα βοηθάει ούτως ώστε να τη διαχέει και να έχουμε καλύτερη μείωση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του υπολογιστή. Γενικότερα είναι πάρα πολύ σταθερό το βάρος των 8 κιλών, το οποίο μπορεί αυτό εδώ να κρατήσει, από ό,τι καταλαβαίνω, σίγουρα μπορεί να το κρατήσει. Και αν το δείτε, εγώ ας πούμε τώρα που το πατάω δεν κλείνει το συγκεκριμένο, από ό,τι καταλαβαίνω πρέπει να κλείσεις πρώτα το ένα και μετά το άλλο. Και εδώ αν το σκεφτείτε, επειδή μας σηκώνει τον υπολογιστή ψηλά, το συγκεκριμένο το κομμάτι από κάτω είναι ελεύθερο, ούτως ώστε να μπορέσουμε να βάλουμε κάποιο πληκτρολόγιο επάνω ή να αφήσουμε ας πούμε εδώ πέρα τα κινητά μας, τα ακουστικά μας ή κάτι αντίστοιχο, ας πούμε κάπως έτσι, για να μπορούμε να το έχουμε. Αυτό εντάξει, σε κάθε περίπτωση θα πέσει, αλλά δεν είναι ότι θα το έχετε έτσι επάνω σε ένα τραπέζι. Και τον χώρο που καταλαμβάνει, επειδή σηκώνεται και αυτό μένει κενό, μας τον δίνει πάλι για να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε και να μην μας τον φάει σε εισαγωγικά. Αυτό εδώ πέρα, όσον αφορά το μέγεθός του, είναι σε χιλιοστά, 300 χιλιοστά, 228 χιλιοστά, το πάνω το κομμάτι, το πάνω το πάνελ, να το πούμε έτσι, στο οποίο μπαίνει ο υπολογιστής. Το κάτω το πάνελ, το οποίο είναι λίγο πιο μικρό σε σχέση με το πάνω, είναι και αυτό σε χιλιοστά 240 επί 202. Σαν διαστάσεις δηλαδή, όπως βλέπουμε, είναι αρκετά μεγάλο, γιατί σε κάθε περίπτωση είπαμε ότι μπορεί να στηρίξει λάπτοπ μέχρι 17,3 ίντσες. Και όσον αφορά το μέγεθος των πάνελ, αυτό δηλαδή εδώ πέρα το κομμάτι που βλέπουμε, το πάχος του, να το πω έτσι, είναι στα 3 χιλιοστά. Αυτό δηλαδή εδώ πέρα, δεν μιλάμε για αυτό, αυτό είναι λίγο πιο χοντρό. Αυτό όμως είναι 3 χιλιοστά. Τονίζω και πάλι ότι είναι φτιαγμένο όλο από μέταλλο, αλουμίνιο. Η αίσθησή του είναι σαν αίσθηση αμοβολής. Εδώ από κάτω είναι οι βίδες οι οποίες συγκρατούν τους βραχίονες εδώ πέρα για να μπορούμε αυτό να το σηκώνουμε και να το σφίγγουμε. Όπως αντίστοιχα είναι και αυτές εδώ πέρα οι βίδες. 1 κιλό το βάρος αυτού εδώ πέρα
μέχρι 8 κιλά κρατάει το συγκεκριμένο. Οι διαστάσεις είναι αυτές που αναφέραμε προηγουμένως. Σιλικόνη, 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 σιλικόνη. Όπως και εδώ από κάτω αυτά τα τέσσερα για να μπορεί να κρατιέται και να μην κλειστράει. Αυτό λοιπόν ήταν η βάση του υπολογιστή για laptop ή tablet από την Blitzwolf μέχρι 17,3 ίντσες και σε βάρος 8 κιλά. Μέταλλο, 1 κιλό το βάρος του, όπως τα αναφέραμε και προηγουμένως. Για ό,τι θέλετε να δούμε ή ό,τι θέλετε να με ρωτήσετε, μου το γράφετε στα σχόλια. Εσείς μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε και να πατήσετε το κουμπάκι, το subscribe, όπως και το καμπανάκι, για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις όταν ανεβαίνει βίντεο, κάθε φορά που ανεβαίνει, κάθε Κυριακή πρωί. Είμαι ο Greek Zer της καρδιάς σας. Να προσέχετε, να φοράτε μάσκα, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας και θα τα ξαναπούμε στο επόμενο βίντεο. Προς το παρόν, σας χαιρετώ. Γεια σας!